των μαρτύρων Βερονίκης της Αιμορροούσης, Παϊσίου του Αγιορείτου, του Αγίων και την μίμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Μπορεί, αδελφοί μου, η εποχή μας να χαρακτηρίζεται από εκοσμίκευση, από αποστασία, από αθεία, από ένα σωρό προβλήματα και γενικά από σχάση και όχι σχέση με τον Θεό. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, εκεί επερίσσευσε και η χάρις. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν μας αφήνει ορφανούς, αλλά πάντοτε φροντίζει να στέλνει ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι του και ουσιαστικά μιμητές του. Και έτσι έχουμε στην εποχή μας πρότυπα για να μπορέσουμε και εμείς να πορευθούμε. Ένα από αυτά τα πρότυπα είναι και ο σημερινός εορταζόμενος Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο οποίος γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας το 1924, λίγο πριν ξεριζωθούν και φύγουν για την πατρίδα, την Ελλάδα. Εκεί υπήρχε ιερέας, ένας επίσης σπουδαίος Άγιος, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο οποίος αυτός ήταν που βάπτισε τον Άγιο Παΐσιο και μάλιστα ήθελε να τον αφήσει στο πόδι του. Έτσι λοιπόν του δώσε το όνομά του. Τον ονόμασε Αρσένιο. Ο Αρσένιος και η οικογένειά του όταν ήρθαν εδώ εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα, όπου εκεί πήρε τα πρώτα γράμματα και εκεί άρχισε να διαμορφώνει το χαρακτήρα του, τον οποίο όμως είχε εμπλουτίσει έστω και λίγο που τον έζησε ο πνευματικός του ο Άγιος Αρσένιος. Θέλησε από πολύ μικρός, μόλις από ηλικία 5 ετών, ήθελε να γίνει μοναχός και να αφιερωθεί στον Θεό. Από εκεί ήταν η κλίση του. Παρ' όλα αυτά όμως πέρασε διάφορες διακυμάνσεις και επειδή ήταν πολύ τεχνικογένεια και φτωχή οικογένεια και οι εποχές ήταν δύσκολες, χρειάστηκε να δουλέψει για να βοηθήσει την οικογένειά του. Έκανε το επάγγελμα όπως του Χριστού, του ξυλουργού, και μάλιστα με αρκετή έτσι μεράκι και είχε κλείσει προς αυτό το επάγγελμα. Πέρασαν τα χρόνια, έπρεπε να πάει φαντάρος στα δύσκολα χρόνια εκεί με τον πόλεμο τον Ιταλικό και τον Ελληνογερμανικό στη συνέχεια, και είχε μάλιστα την ειδικότητα του ασηματιστή και γι' αυτό πήρε και το όνομα ο ασηματιστής του Θεού. Εκεί με πολλή αυτοθυσία πραγματικά ο Αρσένιος πήγαινε και έβαζε, όταν άκουγε ότι ήταν έγαμοι φαντάροι, οι στρατιώτες φαντάροι, τους έβαζε πίσω και πήγαινε αυτός μπροστά, μήπου τυχόν και τραυματιστούν ή σκοτωθούν και στερηθούν την οικογένειά τους, και πήγαινε αυτός με αυτοθυσία και μάλιστα μέσα στο πεδίο βολής και όλα αυτά, τα οποία έπρεπε κανονικά να είχε σκοτωθεί, και όμως θαυματουργικά οι σφαίρες δεν τον άγγιζαν και είχε πραγματικά πάρα πολύ αυτοθυσία, έσωσε πολλούς οι στρατιώτες του και γενικά έδωσε πολύ μεγάλο ζήλο. Όταν τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, πήγε για πρώτη φορά μέσα στο Άγιο Όρος, όπου βρήκε κάποιον πολύ ωραίο και σπουδαίο γέροντα που τον συμβούλεψε τι πρέπει να κάνει. Όμως παρόλο αυτά χρειάστηκε να ξαναφύγει πάλι στον κόσμο για να ξαναεργαστεί, που υπήρχε πρόβλημα στην οικογένειά του. Όταν λύθηκαν αυτά τα προβλήματα και επάντρεψε και την τελευταία του αδελφή, ξαναγύρισε πάλι στο Άγιο Όρος. Στην αρχή πέρασε από τη Μονή της Εσφυγμένου, στη συνέχεια έφυγε από εκεί, πήγε στη Μονή Καρακάλου και από εκεί πάλι σε κάποια άλλα κελιά. Τελικά χειροθετήθηκε μοναχός, έγινε η κουρά του και πήρε το όνομα Αβέρκιος. Στη συνέχεια
πάλι από έφυγε και πήγε στο Σινά, όπου εκεί πραγματικά αφιερώθηκε εντελώς στο Θεό και αγάπησε πάρα πολύ τους Βεδουίνους που βρίσκονται κοντά εκεί στο μοναστήρι. Ξαναγύρισε στο Άγιο Όρος, πήρε το όνομα Παΐσιος και τελικά κατέληξε στην Παναγούδα, σε ένα εγκατελειμμένο κελί, το οποίο με πολλές έτσι στερήσεις το ανέδειξε, και όχι μόνο κτηριακά, κυρίως το ανέδειξε ως θα λέγαμε φάρο για τους πιστούς προσκυνητές που πήγαιναν να το δουν από όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδας μας, και όχι μόνο με τη σωματική τους παρουσία, αλλά του έγραφαν και πολλά γράμματα, και γενικά αφουγκραζόταν κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε κάθε άνθρωπος που είχε ανάγκη. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ θυσιαστική η προσευχή του, όπως εμείς ας πούμε έχετε κάποιος και λέει, ξέρεις κάτι, έχω πρόβλημα υγείας, κάνε προσευχή για μένα, και λέμε εμείς στον Θεό, Θεέ μου, ελέησε το δούλο σου τάδε. Αυτός δεν έκανε αυτή την προσευχή. Αλλά όταν του λέγανε ότι ξέρεις έχω καρκίνο, έλεγε στον Θεό, δώσ' μου τον καρκίνο που έχει αυτός και απάλαξέ τον και δώσ' το μου σε μένα. Τέτοια θυσιαστική προσευχή έκανε, και γι' αυτό βέβαια πήρε καρκίνο, και μάλιστα στα τέλος της ζωής του ήταν πάρα πολύ επώδυνο όλη αυτή η δοκιμασία, με πολλές πάρα πολλές μεταστάσεις. Εκεί λοιπόν στην Παναγούδα πραγματικά με το λουκουμάκι, όλους, με πολλή υπομονή, όλους τους προσκυνητές που πηγαίνανε, για λίγο αποσυρώταν, και κάποιοι λέγανε, καλά τώρα εγώ ήρθα τόσο κόπο, γιατί αποσύρεται. Αλλά όπως τελικά ο ίδιος εξομολογήθηκε σε διάφορους ανθρώπους, έφευγε μέσα γιατί διπλωνόταν στον πόνο, και ξαναγύραγε πάλι πίσω για να, χωρίς να διαμαρτύρεται, για να πει στους ανθρώπους ό,τι μπορούσε, ξαναπήγαινε μέσα διπλωνόταν στον πόνο. Αυτό το που σας το λέω τώρα το εξομολογείται ο καθηγούμενος της Μονής του, πώς λέγεται, τώρα την ξέχασα τη Μονή, τέλος πάντων, όπου της Χρυσοπηγής, όπου είχε πάει και είχε απογοητευτεί. Καλά, αυτό είναι ο Άγιος Παΐσιος που ακούγονται και λέγονται και είναι διορατικός. Του λέγε όλα υπομονή, κάνει υπομονή. Του, λίγο του μιλούσε, ξανά έφυγε πάλι μέσα, ξαναγίναγε, και τελικά λέει κατάλαβε ότι ήταν η πολύ πόνη του του Αγίου, και όμως ποτέ κανέναν δεν απαγόρευσε, παρόλο που όλοι τον συμβούλευαν να δέχεται λιγότερους για να έχει περισσότερη ξεκούραση. Λιτός, απέριτος εντελώς, όπως εξομολογείται και ο νυν Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, δεν είχε καν τίποτα, ούτε πυρούνια ούτε τίποτα μέσα στο κελί, κάτι κοσεβουκούτια είχε και από αυτά εκεί έτρωγε πάρα πολύ λίγο, γι' αυτό και όλος δηλαδή τον έστειλε τον ίδιο τον Αθανάσιο, τον έστειλε στο μοναστήρι να τρώει και να ξαναγυρνάει πίσω. Τόσο πολύ λοιπόν είχε περιορίσει τις υλικές του ανάγκες. Επειδή όμως ήταν φιλάσθενος, αναγκαζόταν να πηγαίνει σε θεραπείες έξω στον κόσμο, και γι' αυτό συνδέθηκε πάρα πολύ με το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου εκεί στη Σουρωτή, όπου τελικά στο τέλος εκεί και κοιμήθη, ξημερώνοντας, ενώ ήθελε να πάει στο Άγιο Όρος, τελικά ο Θεός είχε άλλα σχέδια, και έτσι λοιπόν ξημερώνοντας 11 του μηνός ήταν η τελευταία του Θεία Λειτουργία, όπου μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων, και στη συνέχεια 12 του μηνός και ώρα 11 το πρωί αναχώρησε για τον Κύριο, τον οποίο τόσο πολύ αγάπησε. Ο ίδιος δεν ήταν ποτέ πνευματικός, με την έννοια ότι δεν είχε την ιεροσύνη, παρόλα αυτά όμως πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίναν και εξομολογούνται σε αυτόν, και μετά βέβαια ο ίδιος παρέπεπε σε πνευματικό και έλεγε, εντάξει τα είπες, να πας όμως να σου διαβάσει και ένας ιερέας την συγχωρητική ευχή. Έτσι λοιπόν απάλυνε πάρα πολύ κόσμο και έδινε, εννοείται αφού είχε το διορωτικό χάρισμα, πάρα πολλές συμβουλές που πραγματικά όμως ωφελούσαν τους ανθρώπους και με πάρα πολύ διάκριση. Δυστυχώς όμως είμαστε στην εποχή των fake news και της παραπληροφορήσεως, με αποτέλεσμα να κακοποιηθεί και ο ίδιος ο Άγιος, να του βάλουν πράγματα που τα οποία δεν είπε ποτέ, ή τα είπε μεν, αλλά δεν τα είπε με την έννοια την οποία διάφοροι το καταλαβαίνουν. Αυτό που έχω πει και εγώ, ο εντελώς άσχετος άνθρωπος της πνευματικής ζωής, αλλά λέω, έχω ευθύνη για αυτά που λέω και όχι για αυτά που εσείς καταλαβαίνετε. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Άγιος,
που ήταν τόσο ψηλά νοήματα που δεν τα έπιαναν οι άνθρωποι και γι' αυτό αναγκαζόταν να τα κάνει νιανιά που λέμε, να τα υπεραναλύει όσο μπορούσε για να τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς διάφοροι λοιπόν επικαλούνται μέχρι και σήμερα, το είπε ο Άγιος Παΐσιος, θα γίνει αυτό και ούτω καθεξής. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ήταν θεούμενος και μόνο οι θεούμενοι τον αντιλαμβάνονται πραγματικά. Για να το καταλαμβάνουμε λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε θεούμενοι ή τουλάχιστον στην προσπάθεια της μετάνοιας. Γι' αυτό μην παίρνουμε τις μετρητής ό,τι διαβάζουμε και ιδιαίτερα το ξέρετε όλα αυτά με το θέμα του Παστίτσιου και όλα αυτά που διάφοροι λέγαν πράγματα δικά τους βάζοντας ότι τα είπε δήθεν ο Άγιος Παΐσιος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είδαμε ότι τελικά έγινε και τηλεοπτική ταινία. Περιμένουμε με ανυπομονησία το δεύτερο κύκλο αυτής. Πραγματικά όσοι το είδαμε πάρα πολύ ωφεληθήκαμε. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή προσέγγιση. Και είδαμε πόσο έφερε αντιδράσεις μόνο και μόνο επειδή έγινε τηλεοπτική σειρά από διάφορους οι οποίοι θέλουν να δείχνουν και να οροθετούν τα πράγματα στη ζωή των ανθρώπων και δήθεν είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, δήθεν είναι οι φωτισμένοι και όμως έβγαναν τα χίλια μίλια όσα κάνοντας μια κριτική που φυσικά πολύ άδικη, χωρίς να αξίζει. Για να δούμε λοιπόν ότι ο Άγιος πολεμιέται και μετά θάνατο. Όμως η αγιότητά του τον ανέδειξε ως Άγιο της Εκκλησίας μας, ήδη από την κοίμησή του θεωρούταν Άγιος και βλέπουμε την ταπείνωσή του καθότι είχε δώσει εντολή στις μοναχές ποτέ να μην μιλάνε για αυτόν, ποτέ να μην λένε τίποτα από αυτά που είπε και από αυτά που έκανε και έβλεπαν τα θαυμαστά και έχει δώσει και επίσης παρακαταθήκη ποτέ να μην ανοίξει ο τάφος του. Αυτά λοιπόν για να δούμε ποιο είναι, ήθελε πάντοτε να κρύβεται και γι' αυτό τον ανέδειξε ο Θεός. Όσοι αυτοπροβάλλονται, αυτό είναι και το θέμα, ότι όπως οι φελοί πετάγονται, αλλά αξία έχει το περιεχόμενο το ποτό, έτσι και αυτοί λοιπόν όσοι αυτοπροβάλλονται σε αυτή τη ζωή και κάνουν οπαδούς, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει άλλη καμία σχέση με την πνευματική ζωή, γιατί όπως ο Χριστός κρυβόταν, έκρυβε τη σωτηρική του ιδιότητα, έτσι ο άνθρωποι του Θεού πραγματικά δεν αναδεικνύονται και πάντοτε μένουν στο τέλος και όποιος μένει στο τέλος αυτός είναι ο πρώτος. Θα μπορούσα να πούμε χιλιάδες πράγματα ακόμα για τον Άγιο Παΐσιο, ήδη ξέρετε πολλά γι' αυτόν, είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές θύρες, αλλά για να δούμε πόσο μεγάλη αξία και πόσο μεγάλη παρησία έχει να τον επικαλούμαστε και κυρίως να τον μιμούμαστε. Γιατί αυτή είναι η πραγματική μίμηση κάθε Αγίου, τιμή κάθε Αγίου όταν προσπαθώ στη ζωή μου να πάρω κάτι από εκείνον και να το εντάξω στη δικιά μου προσωπικότητα. Ας έχουμε λοιπόν τις πρεσβείες του, να τον επικαλούμαστε, πάρα πολλά θαύματα, χιλιάδες θαύματα έχουν γίνει και γίνονται καθημερινά χάρη στην επέμβαση του Αγίου, πολλοί δεν τον γνώριζαν και τον έμαθαν ακριβώς από δικές του παρεμβάσεις. Να έχουμε τη χάρη του ο Θεός να μας αξιώσει και του χρόνου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ένας από τους λόγους, ο κυριότερος λόγος που είμαι εδώ, και ευχαριστώ τον Πατέρα Αντώνιο για τη φιλοξενία. Λίγο πιο ψηλά. Όταν... Δεν θα ήθελα. Όταν...